Πού θα πάμε, να πάμε λίγο στον Πατρινό, να πάμε λίγο στον 13χρονο τότε που κατά τις πρώτες μέρες έναρξης του πολέμου πολλούσε εφημερίδες εκεί στην Πάτρα και έτρεξαν όλοι, έσπευσαν όλοι, ειδικά το πρώτο διάστημα, να τους ζητήσουν εφημερίδα για να μάθουν τα νέα. Με αγωνία βέβαια για την επόμενη μέρα και τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Κώστα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλώ σα βρίσκω. Χαίρομαι αφάνταστα. Τον κύριο Κώστα. Για την επικοινωνία μας. Τον ακούμε κανονικά. Να θυμηθώ από εκείνες τις ημέρες υπερηφάνειας και δόξας για το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες. Και ειδικότερα εσάς τους Κρήτες, οι οποίοι δείξατε την λεβεντιά σας την ώρα που έπρεπε. 13 ετών όταν τότε. Όταν καθυστερήσατε τους Γερμανούς. Βέβαια. Στη μάχη της Κρήτης. 13 ετών τότε, σωστά, κύριε Κώστα. 13 ετών. Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο? Από την προηγούμενη χρονιά, από 12 χρονών, σε ένα κατάστημα της Συνοδό Γερμανού εδώ στην Πάτρα, σαν μικρός εκεί για τη δουλειά στις μικρές κλπ. Και ώσπου τα ανήμερα στις γύρω στις 9 και 25 το πρωί, χτυπήσανε οι σιρήνες, αλλά δεν προλάβαν καν να ο κόσμος να καταλάβει τι έγινε και ήρθαν τα αεροπλάνα και άρχισαν ο βομβαρδισμός της πρώτης της Ελλάδος, της Πάτρας. Σε 4 σημαντικά σημεία. Η μία ήταν τη Ζηρώνα Βάρβων, λέγεται, μία οδός η οποία έχει δεξιά και αριστερά οι δρόμοι και ενδιάμεσα έχει νεραζίες σε κατάταξη σαν να ήταν στρατός. Αυτοί, όπως έλεγαν την άλλη μέρα οι εφημερίδες, ενόπισαν οι Ιταλοί ότι ήταν ένα στρατός εν κινής. Και βομβάρδισαν εκεί, εκεί έπεσε και το πρώτο ζευγάρι θύμα. Βγήκε ένα ζευγάρι. Καβρίκας λεγόταν, είχε ένα μηχανολογείο από κάτω και πάνω το σπίτι του. Βγήκαν στο μπαλκόνι για να δουν τι είναι και τους πήραν τα θράσματα από τις βόμβες και τους άφησαν νεκρούς. Η δεύτερη βόμβα έπεσε στην οδό Γούναρη, που είναι ένα κινηματοθέατρο Πάνθεων. Και εκεί την ώρα πετούσε ένα λεωφορείο που έκανε συγκοινωνία τοπική και έπεσε απάνω στο λεωφορείο, σκοτώθηκε ο κόσμος που είχε και κάηκε το λεωφορείο ολόκληρο. Η τρίτη θέση ήταν πιο πέρα στον Άγιο Διονύσιο την εκκλησία. Είναι μια αγγλικανική εκκλησία. Και έπεσαν εκεί τις μήνες άλλες βόμβες με καταστροφές και θύματα αρκετά. Ο κόσμος αμέσως έτρεξε να φύγει από την πόλη για να να μπορέσει να σωθεί. Όλες οι εξόδοι της πόλης ήταν γεμάτες κόσμο. Και μάλιστα εάν είχαν σκοπό να χτυπήσουν οι Ιταλοί, γιατί απεδείχθηκαν ανίκανοι και για μας καλύτερα αυτό. Στις εξόδους αυτούς να είχαν να βάλουν τα πολυβόλα να χτυπάνε, θα είχαν σκοτώσει χιλιάδες κόσμο. Και μια πλατεία μεγάλη, την πλατεία Ομονίας στην Πάτρα, ήταν λαϊκή εκείνη την ημέρα. Και ήταν γεμάτη η πλατεία. Εσείς... Οπότε εγκύτωσε ο κόσμος από αυτά. Ακριβώς. Εσείς, λοιπόν, όπως είπαμε και στον πρόλογο, ήσασταν ένα μικρό παιδί, 13 ετών. 13 ετών. Τι θυμάστε? Έτρεξα στο σπίτι. Συνέστημα φόβου. Θυμάμαι, λοιπόν. Ορίστε. Συνέστημα φόβου, φοβηθήκατε, πανικοβληθήκατε. Ο φόβος, μοιραίος, σαν παιδάκι 13 χρόνων, το πίπτω. Αλλά ο κίνδυνος ο ίδιος μας έκανε να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη και θέληση. Έστω και μικρός. Όπως οι μεγάλοι ακολούθησαν τους μπαρμπάδες, την Όνα, λέγαμε κλπ. Και πήγαμε σε μια εξοχικό που είχε ένας από τους μπαρμπάδες, στην Κρίνη λέγονταν, τώρα λέγεται σήμερα, λεγόταν Βελίζη τότε. Και εκεί ήταν ένα μικρό σπιτάκι χαμηλό και στριμωτήκαμε όλοι, είχαμε 20 άτομα όλες τις οικογένειες, μικροί μεγάλοι. Το βράδυ άρχισε να βρέχει καταραχθοδός. Η ημέρα ήταν η λιόλουση σαν σήμερα. Το βράδυ καταρρευτικό. Ο στρατός από το ΚΕΤΕΣ, το κέντρο εκπαιδεύσεως εδώ των πατρών, έφυγε από τα κτίσματα και πήγε στα περιβόλια γύρω για να κρυφτεί στις Πορτοκαλιές, Λεμονιές κλπ. Για να μην τον χτυπήσουν εκεί. Ήρθε μάλιστα δύο από τους μπαρμπάδες μου έφυγαν για το μέτωπο και ήρθαν την νύχτα μέσα στην βροχή να μας αποχαιρετήσουν. Από την άλλη μέρα άρχισε το μαρτύριο. Κάτι έπρεπε να κάνω. Επήγαμε στην Πάτρα εγώ και μια νόνα μου, η Ρεούλα,
Και καθίσαμε να πω, έπρεπε να φέρω κάτι, κάτι οικονομικά. Τα μαγαζιά κλείσαν όλα, τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα. Και μάλιστα οι πάντοτε ευκαιριακοί κοιτάζουν να εκμεταλλευτούν κάθε εποχή και έκλειψαν και τα τρόφιμα, έκλειψαν τα πάντα, οι λεγόμενοι μαυραγόριτες τότε. Και εργάστηκα να αρχίσω να απολαύω εφημερίδες. Εφημερίδες, μια δύσκολη δουλειά και οι περισσότεροι βέβαια, κύριε Κώστα, δύσκολη. Από ό,τι έχω διαβάσει, σας κυνηγούσαν για να μάθουν τα νέα. Βεβαίως, βεβαίως. Δίψαγε ο κόσμος να μάθει το τι έγινε. Μάλιστα, σαν μικρά παιδιά που είμαστε, τότε οι κολόνες του φωτισμού ήταν σιδερένιες. Όταν έπεφτε κάποια, παίρναμε κάποια πόλη, χτυπάγαμε με πέτρες τις κολόνες για χαρά. Λοιπόν, άρχισα να πουλάω, εφημερίδες. Είχα, φανταστείτε, ωράριο, τις 5 το πρωί έπρεπε να είμαι, ήταν 3 εφημερίδες πατρινές τότε. Όμως, ο Τηλέγραφος, η σημερινή Πελοπόννησο και ο Ταχυδρόμος. Έβγαιναν δε το απόγευμα κατά τις 4.30 ώρες, άλλες 2 απογευματινές, πατρινές, η απογευματινή και ο τοπός. Έπαιρνα και αυτές. Έπαιρνα και τις Αθηναϊκές που ερχόσαν με το τρένο κάτω στο σιδηρόδρομο το πρωί, τις πρωινές στις 10.30, τις απογευματινές κατά τις 6.30 το απόγευμα. Και μέχρι τα μεσάνυχτα να καταλήγω στα εστιατόρια κάτω στην Προκυμαία για να πουλήσω τα τελευταία φύλλα. Δηλαδή ο ύπνος μου ήταν κανένα 2 ώρες και αυτός τι ύπνος. Με κανένα χαμομύρι και κανένα τσάι βραστό, τίποτα δεν υπήρχε πλέον. Επιπλέον μια φορά είχε βομβαρδίσει τα γερμανικά στούκας ένα καΐκι γεμάτο άλευρα από αλευρόμενους που ήταν τότε τον πατρόν στην παραλία κάτω. Και πήγε ο κόσμος και έκαναν βουτιές και πέρανε μέσα από τη θάλασσα τα αλεύρια, καραμπόκι, στάρι, οτιδήποτε και με την αρμύρα μαζί να τα φτιάχνει μουχιασμένα για να φάμε. Αυτό είναι αρκετό. Και αν υπήρχαν και μέχρι και πιτουρόψωμο, όταν δεν υπήρχαν άλευρα, πίτουρα, χοντρό, να σε κολλάει στο λαιμό και να μην μπορεί να πνιγείς. Αν υπήρχαν και μερικές σταφίδες, τις έβαζες μέσα για να γυρίσεις λίγο το ψωμί. Και αυτά τα θυμάστε, μέχρι, ναι, κράτησαν μέχρι. Μέχρι που έσπασε το μέτωπο πλέον, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, γιατί είδαν ότι οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εμείς είχαμε μπει, συγγνώμη, πριν είχε μπει ο Ιταλός μέσω Αλβανίας, η οποία συντεχνολόγησε, τον άφησε να περάσει και ήρθε στα σύνορά μας. Όταν λοιπόν τις πρώτες ημέρες μέχρι να στερεωθεί η αμυνά μας στη Δυχή, αρχίσαν να τους κυνηγάνε πλέον. Τα βουνά να έχουν γεμίζουν τραυματίες και πεθαμένους. Αλλά τους κυνηγούσαν, πήραμε τον Άγιο Ρόχωστο, πήραμε την Κορίτσια, πήραμε το Τεπελέγη, πήραμε τα... και κάθε φορά να χτυπάνε πολύ. Όλα αυτά ήταν ημέρες δόξες και ο λαός να χαίρεται και να τοξάζει τους ανθρώπους αυτούς. Κύριε Κώστα, το μήνυμά σας στα νέα παιδιά, έτσι θέλω να κλείσουμε σήμερα την παιδιά. Κάθε συνέντευξη με ανθρώπους που έζησαν τότε την τραγωδία του πολέμου. Ποιο είναι? Μας είπατε για λίγες σταφίδες που έψαχναν εκεί οι άνθρωποι, σωστά, προκειμένου σωστά, να γεμίσουν λίγο το στομάχι τους, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Πίνα, ναι. Να βλέπω στο μέρος που καθόμουν, πιο πάνω ήταν ένα νεκροταφείο. Να περνάνε με κάρα, έτσι, να το σφρώνουν με τα κάρα, με κρεμασμένους έτσι πεθαμένους από την πείνα. Και να τα βλέπεις τώρα μικρό παιδί εσύ για να λες τι γίνεται. Αλλά η λεβεντιά και ο πατριωτισμός του, σήμερα έβαλα κάτι μάλιστα στο Facebook και λέω η εποχή εκείνη ήταν η δόξα και τιμή για αυτούς που έπεσαν, γιατί έδωσαν την ψυχή τους και το σώμα τους και το σώμα τους για την πατρίδα, το τρίπτυχο, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Κύριε Κώστα, εγώ... Αυτά πρέπει να ξέρουν οι νέοι, να μαθαίνουν. Εμείς οι παλιοί όσοι έχουμε απομείνει τα θυμόμαστε όλα. Είστε και μουσικός, σωστά. Παράλληλα, ναι. Έτσι. Και θα θέλω λίγο να... και ένα αφιέρωμα. Αυτό θα θέλω. Ανοίξτε, θα σας πω. Ανοίξτε το Facebook και το YouTube. Ναι. Έχει ένα CD μου το οποίο έχω γράψει στα 91 μου χρόνια.
Το αγαπημένο σας τραγούδι ποιο είναι? Δεν μπορώ να σας ρωτήσω τώρα. Κάναμε αυτή τη σύνδεση. Ένα από τα τραγούδια. Το αγαπημένο σας. Ρομάζες, ναι. Ρομάζες παλιές. Του Χερόπλου, του Ατίκ, του Σπανού, του Γούναρη. Καταλάβατε? Μα και βέβαια καταλάβατε. Οι οποίες ρομάζες δεν τραγουδιόνται σήμερα. Πάνω τα. Σήμερα είναι τα, πώς τους λέμε αυτούς, τους ράπερ. Εντάξει, είναι άλλη εποχή, άλλη εποχή. Άλλη εποχή, άλλη εποχή. Λοιπόν, ας παραδειγματιστεί ο νέος άνθρωπος σήμερα. Ακριβώς. Με αυτά το τρίπτυχο. Την πατρίδα, τη θυσία και την εποχή. Να σας ευχαριστήσω. Και να θυμάται τη λεβεντιά των Κρητών, τους οποίους καλησπερίζω και στέλνω την αγάπη μου. Σας ευχαριστούμε, την αγάπη μου και την κύριε Κώστα, με το καλό. Πέρα από, από τα που εκράτησαν τα σύνορα μας αυτοί οι οποίοι έφυγαν, όταν έφτασαν οι Γερμανοί στην Κρήτη, τους κρατήσατε ένα μήνα και πόσο ήτανε, και πήραν από αυτή την καθυστέρηση και κερδίσανε οι άλλοι οι σύμμαχοι στην Αίγυπτο, στον Τομπρούκ κλπ. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα αναφερθούμε βέβαια στο τρίτο, τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Κώστα, την πιο όμορφη και ξεχωριστή καλησπέρα μας από την Κρήτη, και με το καλό κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε υγεία όλοι, όλο το team εκεί. Χρόνια καλά και πολλά. Γεμάτα υγεία, χαρά και ευτυχία.